Office. Ακούει κανείς εδώ πέρα? Ο αρχαίος του Office, από την Αγία Γραφή που διαβάζουμε. Νάτος εδώ πέρα είναι. Το πνεύμα αυτό, είναι πνεύματα αυτά. Και μεταδίδονται από γενιά σε γενιά και έφτασε εδώ. Πόσο χρόνο είσαι ρε αρχαίο Office? Ρώθω! Πόσο χρόνο είσαι? Σαν αρχαίος Office που είσαι. Ε? Δεν σου λέω ρε! Πόσο χρόνο είσαι? Δεν σου λέω! Γιατί? Γιατί! Δεν έχεις εξουσία πάνω μου! Εγώ μπορεί να μην έχω εξουσία, αλλά ο Χριστός έχει εξουσία πάνω σου. Ο Χριστός έχει εξουσία πάνω σου. Ωρα! Τι του έχεις κάνει αυτό το ανθρώπινο? Τι του έχεις κάνει? Τον έχω καταστρέψει! Πώς? Με ποιον τρόπο? Τι τον έχεις? Με φοβίες! Έχω καταστρέψει την οικογένειά του! Γιατί κατέστρεψες την οικογένειά του? Γιατί τους έχω καταραστεί! Και τι έχεις να κερδίσεις με το να καταστρέψεις τις ψυχές τους! Α, κερδίζεις τις ψυχές τους. Yes. Μετά, αυτόν τι τον έχεις κάνει τον ίδιο του? Τι του έχεις κάνει του ίδιου του? Ε? Σιγά σιγά φεύγει! Φεύγει προς τα πού? Ε? Μίλα! Τι του έχεις κάνει? Τι εννοείς σιγά σιγά φεύγει? Ε? Τι του έχεις κάνει? Ε? Την καριέρα του, τα οικονομικά του, τι τα έκανες? Μίλα! Τον έχω δέσει! Τον έχεις δέσει! Με επιθυμίες! Τι είδους? Έχει τα πάντα! Έχει γυναίκες! Έχει ό,τι θέλει από μένα! Αλλά αυτός, ο Θεός του, δεν του έχει δώσει τίποτα! Αλλά! Βλέπει τα πάντα να καταστρέφονται στη ζωή του! Απελπισία! Μίσος! Κακία! Έχω καταστρέψει τη φήμη του από την εκκλησία του! Έχω βάλει τα ίδια του τα αδέρφια να το διώξουνε! Αλλά εσύ δεν έχεις εξουσία! Γιατί είναι δεμένος! Με αλυσίδες από φωτιά! Ποιος τον έδεσε με τις αλυσίδες? Εγώ ο ίδιος! Εσύ ο ίδιος! Γιατί έφυγε κάποτε από μένα! Έφυγε! Αλλά αγάπησε τον άλλον! Αγάπησε τον άλλον! Ποιον αγάπησε? Τον Ιησού! Δεν θέλω να ακούω το όνομά του! Από τότε που μ' άφησε! Τα πάντα! Έπεφταν! Γιατί ήταν διάκονος της κόλασής μου! Ήταν διάκονος της κόλασής σου. Και πώς μπήκες μέσα εδώ, από πού μπήκες, με ποιο τρόπο? Με ποιον τρόπο μπήκες μέσα του? Με πάρα πολλά. Πώς, ανέφερε ένα-δύο πράγματα. Τον δελέασα όλοι να του δώσω δύναμη. Τον δελέασες. Και γονάτισε μπροστά μου. Και επικαλέστηκε μένα τον Βελζεμπούλ! Α, είσαι και ο Βελζεμπούλ! Δεν ξέρεις τίποτα για μένα! Και πόσοι μένετε μέσα του, πόσοι από εσάς μας βρήκατε εκεί μέσα? Πόσοι μας βρήκατε εκεί μέσα? Πάρα πολύ! Και τι δυνάμεις έχεις, για να έφερε λίγο? Αυτά που εσύ δεν έχεις. Τι δυνάμεις έχεις? Να σε καταστρέφω. Εννοείς να καταστρέφω. Έχω εξουσία. Έχω δύναμη. Γιατί εγώ είμαι ο Θεός αυτού του κόσμου. Εγώ έχω δέσει τους πάντες. Τις οικογένειές σας. Τις οικογένειές σας. Εγώ είμαι αυτός που δίνω ασθένειες. Α, εσύ δίνεις ασθένειες. Ναι, εγώ είμαι. Τι θες? Τώρα τι γυρεύεις εδώ μέσα στον οίκο του Θεού? Γιατί ήρθες εδώ πέρα? Για να μάθετε για μένα. Α. Για να μάθετε ότι δεν είστε ελεύθεροι! Δεν είστε ελεύθερος! Τώρα διάβολε, Βελζεβούλ ή αρχαίο Όφη, όπως και να σε λένε, η ώρα σου ήρθε να φύγεις στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σαν να τα πάρω! Έξω! Έξω στο όνομα του Ιησού Χριστού! Έξω στο όνομα του Ιησού Χριστού! Όχι! Βγες έξω στο όνομα του Ιησού Χριστού! Είμαι πιο δυνατός! Έξω στο όνομα του Ιησού Χριστού! Ω, σώνα! Έξω στο όνομα του Ιησού Χριστού!
Όχι, δεν φεύγω! Όχι, δεν φεύγω! Δεν φεύγω, ρε! Όχι, ρε! Όχι, ρε! Όχι, ρε, δεν φεύγω! Όχι, ρε! Όχι, ρε! Δεν τον αφήνω ελεύθερο! Δεν τον αφήνω, ρε! Δεν τον αφήνω, ρε! Όχι, ρε! Δεν τον αφήνω, ρε! Δικός μου είναι, ρε! Όχι, ρε! Όχι, ρε! Όχι, ρε! Μην μ' ακουμάς! Όχι, ρε! Όχι! Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Είστε ελεύθεροι. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Είστε ελεύθεροι σήμερα. Είστε καλά. Θυμάστε τι έλεγες εδώ πέρα. Θυμάστε τι έλεγες. Όχι. Ήθελες να μου επιτεθείς. Ήθελες να μου επιτεθείς εδώ πέρα.